Γιώργος, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης. Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας που προκηρύχθηκε για σήμερα ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που συζητιέται στη Βουλή, το οποίο καταργεί μια κατάκτηση ενός αιώνα πλέον, το 8ωρο. Πάνε να καθιερώσουν τις απλήρωτες υπερορίες, πάνε να βάλουν χέρι στην συνδικαλιστική δράση και δεν είναι τυχαίο το ότι μία μέρα πριν την απεργία τη σημερινή το δικαστήριο στον Πειραιά έβγαλε παράνομη και καταχρηστική την απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι και με τη σημερινή περιφρούρηση δόθηκε το μήνυμα ότι αυτοί οι σχεδιασμοί να δουλεύουμε σαν σύγχρονοι σκλάβοι τον 21ο αιώνα όποτε θέλει ο εργοδότης, όπου θέλει ο εργοδότης, να πληρώνει, αν πληρώνει, όποτε θέλει ο εργοδότης και άμα βγάλουν άρχνα εργαζόμενοι, οργανωθούν, απεργήσουν, κινητοποιηθούν, να απολυθούν, δίνεται σήμερα με τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση, με την επιτυχία και τη μεγάλη συμμετοχή από μεγάλους χώρους δουλειάς εδώ και εδώ στην περιοχή αλλά και πανελλαδικά. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι και αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά και τα σωματεία του ταξικού εργατικού κίνημα με όσες δυνάμεις έχουμε θα οργανώσουμε τον κόσμο, θα δώσουμε όλη τη μάχη η νεολαία αλλά και οι σημερινοί εργαζόμενοι να μην δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι τον 21ο αιώνα.